Καλησπέρα Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα λέμε. Ναι, μετά από προσπάθειες και αυτό γιατί έλειπα στη Θεσσαλονίκη, δεν σε απέφευγα. Ήμουνα στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος από 15 Οκτωβρίου με το Βήρα της Άγκυρες, τον Ρέπα Παπαθανασίου, έγινε χαλασμός και γι' αυτό το φέρνουμε και στην Αθήνα και θα είμαστε από 18 μέχρι 28 Απριλίου στο Παλάς. Φανατικό θαυμαστή στόκερ είχες ποτέ? Έχω. Έχεις ακόμη? Ναι, με. Ήταν και διάφοροι άλλοι. Ο ένας όμως είναι πολύ συμπαθής. Τον έχω, συναντηθήκαμε. Με παίρνει γιορτές, γενέθλια. Ήταν ένας ο οποίος έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Τότε δεν είχαμε τα κινητά. Είχε βρει και στο καμαρίνι μέσα. Είχε μόνο ο πρωταγωνιστής πάντα τηλέφωνο στα καμαρίνια. Και θυμάμαι, με φωνάζαν και μου λέγανε τηλέφωνο. Ποιος μου παίρνει τηλέφωνο, ξανησυχούσα γιατί ήταν και το παιδί. Και ήταν αυτός ο οποίος με έπαιρνε και στο σπίτι μου. Δηλαδή είχα πάθει μια ανησυχία, γιατί δεν είναι όπως ο άλλος που σου είπα ότι τον ξέρω. Ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο. Και φοβόμουν όταν πάρκαρα το αυτοκίνητό μου το βράδυ. Γενικά φοβόμουν. Έχει γίνει πολύ συντόρος με την ηλικία σου και τη Wikipedia. Ναι, μωρέ, τι πλάκα γι' αυτό. Έχω εντωμεταξύ μία χαζή, η οποία με παίρνει τηλέφωνο και μου κάνει άγνωστες κλήσεις και καλά, που έχω το τηλέφωνό της, η οποία μου λέει, με βρίζει για την ηλικία μου κτλ. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα, βέβαια, καθόλου. Πόσες διαφορετικές ηλικίες σου έχουν βάλει στη Wikipedia? Αυτή τη, με 8 χρόνια παραπάνω με βάζουν. Συνεχίζουν τώρα. Ναι, δεν διορθώνεται αυτό με τίποτα. Έχουμε το διορθώνουμε και το ξαναδιορθώνουν. Ξέρω γιατί. Υπάρχει μια αιμονή. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλες. Από σχέση έφυγες ποτέ και μετά να το μετάνιωσες? Από όλες τις σχέσεις μου έχω φύγει εγώ, έχω να σου το πω. Δεν σε έχει χωρίσει κανείς? Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε, ναι. Έχεις απαντήσει σύντροφό σου? Ναι. Του το είπες? Όχι. Βέβαια. Αυτά όμως μικρή, γιατί είμαι μεγάλη και χρόνο δεν είχα και δεν ήθελα να κάνω, ξέρεις, εγώ τα χάνω με τα ονόματα. Μπερδεύω.